μέσα από την εκπομπή φέρνουμε στο προσκήνιο σχεδόν καθημερινά θέματα και ζητήματα τα οποία απασχολούν κλάδους της ελληνικής οικονομίας, βέβαια σε περίοδο πανδημία, ζητήματα, επιπτώσεις του συγκεκριμένους κλάδους από την επιδημιολογική κρίση. Αυτό το διάστημα να πούμε ότι έχουν κατεβασμένα ρολά και τα κομμωτήρια σε όλη την χώρα και σήμερα φιλοξενούμε δύο εκπροσώπους του κλάδου των κομμωτών από Χανιά και από Ηράκλειο και συγκεκριμένα τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο, τον πρόεδρο των κομμωτών στο Ηράκλειο. Κύριε Αλεξόπουλε, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Και την κυρία Ελένη Σεργάκη, πρόεδρο Σωματείου Αδελφότης Καταστηματαρχών Κουραίων Κομμωτών Χανίων. Κυρία Σεργάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστούμε. Κυρία Σεργάκη, να ξεκινήσω με σας. Πολλοί συνάδελφοί σας κάνουν λόγο ακόμα και για θέμα βιωσιμότητας και ότι η λογική του ακορντεόν κλείνω, ανοίγω δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση και τον κλάδο σας. Ναι, αυτό σίγουρα το άνοιξε και κλείσιμο, εν μη ανοιχτή πλέον, έτσι έχουμε γίνει, είναι καταστρεπτικό, όχι μόνο για εμάς, για όλους τους κλάδους, αλλά και για εμάς που δουλεύουμε αποκλειστικά με ραντεβού, τηρούμε όλα τα μέτρα, δεν μπορούν να σου πούνε το απόγευμα αργά, αύριο κλείνεται, τη στιγμή που έχουμε κανονίσει τα ραντεβού μας, έχουμε κανονίσει την πελατεία μας, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και για εμάς και για τον κόσμο. Κύριε Αλεξόπουλε, την ίδια ερώτηση και σε εσάς. Θέμα βιωσιμότητας. Πολλοί συνάδελφοί σας στο Ηράκλειο δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα πολύ πιθανό να βάλουν ακόμα και λουκέτο. Δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια. Ότι δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν στο κανονικό, αλλά η επόμενη μέρα σίγουρα μία στις τρεις επιχειρήσεις δεν θα ανοίξει και αυτό θα είναι πρόβλημα. Γιατί δεν είμαστε ειδικοί ούτε δικαστές να κρίνουμε τα μέτρα. Αλλά σίγουρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και αυτό συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Δυστυχώς δεν κερδίζεται μάχη χωρίς θύματα και θα υπάρχουν και σε αυτό. Τουλάχιστον να βγούμε όσο γίνεται πιο καλύτερα από αυτό το παιχνίδι που ζει όλος ο πλανήτης. Κυρία Σεργάκη, οι όποιες φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν δοθεί και στον κλάδο σας δεν έχουν βοηθήσει? Όχι, αυτό είναι ανεπάρκεια. Έχουμε μια ανεπαρκής οικονομική βοήθεια. Μπορώ να πω ότι είμαστε όλοι ως του Θεού, αν και ακούγεται λίγο μελοδραματικό. Το ΕΦΚΑ παραμένει ακριβώς το ίδιο, δεν έχει την παραμικρή ελάφρυνση. Δηλαδή, μπορεί να δουλεύουμε ή δύο εβδομάδες το μήνα, ή τρεις εβδομάδες ή καθόλου. Το ΕΦΚΑ παραμένει το ίδιο. Που είναι τραγικό αυτό. Το ΦΠΑ μας εξακολουθεί να παραμένει 24%, που και αυτό είναι απαράδεκτο. Παρόλα τα αιτήματα που έχουμε κάνει σαν σωματεία, με τη βοήθεια της κλαδικής μας ομοσπονδίας στις ΠΟΚΙ, δεν έχουμε καν απάντηση πάνω σε αυτό. Μας έχουν πει ότι μπορούμε να μην τα πληρώνουμε, αλλά αυτό επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες. Κάτι που εκεί επιφέρει δυσαρέσκεια, γιατί και οι ίδιοι ιδιοκτήτες αργούν να τα πάρουν αυτά τα χρήματα από την κυβέρνηση. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ναι. Γιατί φιλοξενήσαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής και τον εκπρόσωπο της εστίασης στο Ρέθυμνο και τον ρώτησα ακριβώς το ίδιο, τι γίνεται με τα μισθώματα, τι γίνεται με τα ενίκια. Ναι, ακριβώς αυτό. Υπάρχει το 100%, υπήρξε Ιανουάριο, το Φεβρουάριο. Τώρα σίγουρα θα ισχύσει το 100% και για το Μάρτιο, τη στιγμή που μας έχουν κλείσει. Αλλά γκρινιάζουν οι ιδιοκτήτες και με το δίκιο τους, γιατί δεν έχουν πάρει ακόμα τα χρήματά τους. Δεν έχουν πληρωθεί. Μάλιστα. Κύριε Αλεξόπουλε. Είναι ένας φαύλος κύκλος, συγγνώμη που σας ναι. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Ολοκληρώς. Ναι, που μας φέρει σε σύγκρουση όσο καλές σχέσεις και να έχουμε τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, μας τους καταλαβαίνουμε και αυτούς. Γιατί είναι θέμα βιωσιμότητας και για αυτούς και για εμάς, για κάποιους τέλος πάντων. Κύριε Αλεξόπουλε, όλο αυτό το διάστημα κλειστές οι επιχειρήσεις, χτυπούν ωστόσο τα τηλέφωνα από πελάτες σας να τους εξυπηρετήσετε, αλλά θέλω να σταθώ και εκεί θέλω να το πάω, ότι δεν ανταποκρίνεστε. Ναι, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Σίγουρα τα τηλέφωνα, εγώ έχω την ευκαιρία να επισκέπτομαι το μαγαζί συχνά για λόγους ασφάλειας, μένω πολύ κοντά. Ναι. Και πολλές φορές χτυπάνε τα τηλέφωνα, οι πελάτες φαίνονται ότι έχουν θέμα και με εξυπηρέτηση, γιατί δεν ζούμε σε εποχές που μια κυρία χρησιμοποιούσε τον μπάνιο για να κάνει να φτιάξει ένα λούσιμο και τα μαλλιά της. Τώρα μια κυρία πάνω από 50-60
70. Το κομμωτήριο πλέον είναι ανάγκη, δεν είναι πολυτέλεια. Αυτό το σέρβις, το να εξυπηρετήσει έναν άνθρωπο αυτή τη στιγμή όπως είναι τα δεδομένα. Οπότε νομίζω είναι ανάγκη να μπορούμε να εργαστούμε και να δουλέψουμε και να κάνουμε, να εξυπηρετήσουμε το πελατολόγιο. Σύμφωνα ακολουθούμε τους νόμους, σίγουρα πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς όλη την τακτική, αλλά η στήριξη γενικά πλέον είναι αναγκαία και μονόδρομος. Μάλιστα. Η στήριξη όσον αφορά από την κρατική μέρημνα. Κυρία Σεργάκη, έχω ακούσει τοποθετήσεις σας και αναφέρεστε και, ναι, στο φαινόμενο του παρεμπορίου. Ναι. Σίγουρα υπάρχει αυτή τη στιγμή που είμαστε πιστοί, οι πελάτες που έχουν ανάγκη εξυπηρέτησης ίσως θα απευθυνθούν σε κάποιους που θα πάνε από σπίτια σε σπίτια, που σημαίνει ότι ο κίνδυνος της διάσπορας του ιού από αυτούς τους περιπλανόμενους δίθεν επαγγελματίες είναι ακόμα πιο ισχυρός. Δηλαδή, ο σωστός επαγγελματίας φροντίζει την ασφάλεια και υγιεινή του χώρου του, του εαυτού του και των πελατών του. Πράγμα ακατόρθωτο για κάποιους που πάνε από σπίτι σε σπίτι. Σίγουρα δεν περιμένουμε τώρα να έχουμε κάνει σωστή αποστήρωση και απολύμανση του χώρου μας. Δηλαδή να έχουμε το χώρο μας καθαρό και όπως πρέπει να είναι. Μάλιστα. Αυτό το κάναμε από πάντα. Σαν σύλλογος έχουμε κάνει πολλές φορές ενέργειες ενημέρωσης και των πολιτών, αλλά θα θέλαμε και η πολιτεία, τη στιγμή που είναι θέμα υγείας, να πάρει επιτέλους το μέρος μας και να κάνει κάτι πάνω σε αυτό. Μάλιστα, κύριε. Δηλαδή, να επισημάνει. Ναι. Μισό λεπτά. Δεν θέλω να καταχρηστώ το χρόνο. Αλλά νομίζω ότι η πολιτεία πλέον να αναλάβει σοβαρά αυτό το θέμα και να ενημερώσει οι ίδιοι τους πολίτες για να μπορέσουμε να βγούμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα από αυτή τη λέλαπα που μας έχει καταβροχθήσει του ιού, του κορονοϊού, ενημερώνοντας οι ίδιοι τους πολίτες για τον φόβο, για το φόβο της διασποράς ακόμα πιο εύκολα από το να πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι οι διάφοροι ανεπάγγελτοι. Σίγουρα, ο επαγγελματικός χώρος είναι ελεγχόμενος. Βέβαια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Κύριε Αλεξόπουλε, το δικό σας μήνυμα, κλείνοντας, το δικό σας μήνυμα ποιο είναι προς την πολιτεία, εν αναμονή βέβαια και της ανακοίνωσης του νέου σχεδίου που έχει εκπονηθεί και πιθανότατα να ανακοινωθεί, θα έχουμε αύριο και μία συνεδρία, πιθανότατα κομμωτήρια δηλαδή, στο επόμενο δεκαήμερο να ανοίξουν. Ναι, κάτι λέγεται ότι ίσως ανοίξουμε από εβδομάδα, ελπίζουμε. Σίγουρα δεν θέλουμε να σταθούμε μόνο στο δικό μας, γιατί είναι ένα θέμα. Πλήττεται όλη η κλάδη αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στο ίδιο χορό. Αλλά είναι αναγκαία τα μέτρα να γίνουν πιο έντονα και πιο οικοδομήσιμα, οπότε να μπορούμε να στηρίξουμε, να στηριχτεί ο κλάδος μας και φυσικά πολλά κομμωτήρια τα οποία δεν είμαστε όλοι επαγγελματίες στην ίδια μοίρα. Κάποιοι μπορούν να έχουν μια δυνατότητα να ξεπερνάνε λίγο τα προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να το δούμε ατομικά. Πρέπει να το δούμε συνολικά. Μάλιστα. Και μόνο έτσι η κοινωνία μας μπορεί να κάνει ένα βήμα, οπότε να ξεπεράσουμε όσο γίνεται πιο πολύ αυτό το θέμα. Κυρία Σεργάκη, εν αναμονή και των ανακοινώσεων που αφορά τον κλάδο σας. Ναι. Η δική σας τοποθέτηση. Τη δική μου τοποθέτηση. Ενωμένοι όλοι μαζί, όχι μόνο ο κλάδος των κομμωτών, αλλά και όλοι οι κλάδοι, να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε. Μάλιστα. Κυρία Σεργάκη, κύριε Αλεξόπουλα, να σας ευχαριστήσω θερμά για την τοποθέτησή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.